πηγαίνω με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στα χέρια μου και περιμένω να δω αν αυτή τη φορά θα αρέσει στους κριτές ή όχι. Τι μας έφερες, Παναγιώτη? Σας έχω ετοιμάσει μια πανακότα με σοκολάτα ντούλτσε. Έχω φτιάξει μια μους από φυσικό βούτυρο, έναν αφρό από καφέ εσπρέσο και ένα πάτ στην καρέτα από εσπρέσο και κακάο. Για σένα, brunch σημαίνει γλυκό. Επειδή στο σπίτι μου συνήθως τρώω κάτι με αυγά. Το πρωί. Το πρωί, ναι. Όταν βγαίνω έξω θέλω να φάω ένα γλυκό. Νομίζω ότι σκίζει από εμφάνιση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ. Και τεχνικά νομίζω δείχνουν τα πράγματα να έχουν πάει καλά. Γυαλίζει ο αφρός και φαίνεται και πυκνός. Πράγμα που σημαίνει ότι θα βρούμε μάλλον και ουσία. Φαίνεται πολύ περιποιημένο. Πάμε να δούμε και τη γεύση. Πάμε. Έχω ακούσει αρκετές φορές από τον κύριο Κοντιζά ότι κάποια πράγματα μου λέει αν δεν τα έχεις βάλει θα έχεις ένα τέλειο πιάτο. Οπότε σήμερα είπα να μην βάλω κάποια πράγματα που είχα στο μυαλό μου για να δω πώς θα πάει. Έχουμε να κάνουμε με ένα εξαιρετικό πιάτο. Δηλαδή είναι ένα φοβερό γλυκό. Που δεν είναι και πάρα πολύ γλυκό. Είναι φοβερή η ισορροπία. Είναι ο ορισμός αυτού που λέμε άγλυκο γλυκό. Η πανακότα είναι ακριβώς όπως μου αρέσει να την κάνω κι εγώ, να την τρώω. Είναι, η υφή της είναι εξαιρετική. Είναι τα πάντα τέλεια. Δεν βρίσκω κάποιο λάθος σε αυτό το πιάτο. Okay, ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη, έχεις κάνει ένα πάρα πολύ ισορροπημένο γλυκό. Φοβερό στην τεχνική. Η υφή του είναι τέλεια. Τέλεια. Είναι από τις καλύτερες πανακότες που έχω φάει, πραγματικά. Και σίγουρα το καλύτερο πιάτο που έχεις φέρει μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Παναγιώτη. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια, Παναγιώτη. Μπράβο. Ευχαριστώ. Εξαιρετική. Ευχαριστώ. Μπράβο, Τζανά. Να σημειώσω ότι πρώτη φορά συμφωνούν και οι τρεις ότι τα πάντα είναι τέλεια, ότι υπάρχει και η εμφάνιση και οι τεχνικές έχουν πάει καλά. Και πηγαίνω στον πάγκο μου σίγουρα με την ικανοποίηση ότι θα είμαι στα καλύτερα πιάτα σήμερα. Πήρε μπρος ο Τζαμάλ το τελευταίο καιρό.